Καλησπέρα. Σε προλάβα. Ναι, ήθελα να κάνω αγώνα δρόμου. Δεν με άφησε. Επιστρέψαμε παρόλο που πηδήξαμε μια αγωνιστική. Δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα. Τι να κάνουμε, μάλλον άμα δεν πηδήσαμε. Παραλείψαμε. Πήδατε την αγωνιστική. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε βίντεο για την 31η αγωνιστική. Είχαμε κάποια προβλήματα με το Instagram μας αρχικά, από το οποίο θέλαμε να ανεβάσουμε το βίντεο. Πλέον υπάρχει ένα καινούργιο Instagram στο οποίο μπορείτε να βλέπετε δημοσιεύσεις από την A-App, τα story μας, ενημερώσεις για τα βίντεο, για το YouTube, για εξελίξεις και ό,τι άλλο σας ενημερώνουμε όλο αυτόν τον καιρό από το Instagram το οποίο γνωρίζατε. Γενικά κάντε ένα follow γιατί έκλεισε το παλιό, να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Συνεχίζουμε με το ίδιο μεράκι, στο ίδιο μοτίβο, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Damned copyrights. Λοιπόν, ναι... Γενικά, χάσαμε την 31η αγωνιστική. Ναι, είχε πολύ ενδιαφέροντα ματσάκια. Μπορούμε να πούμε και επίσημα ότι η Liverpool είναι πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2019-2020. Ήδη τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει από χθες στο λιμάνι. Για μια ακόμη φορά η Chelsea είναι ο λόγος που καθορίζεται το πρωτάθλημα στην Premier League. Είτε το παίρνει ήδη, είτε δεν το παίρνει, η Chelsea ευθύνεται. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο εγώ. Μία είναι ομάδα σε αυτό το πρωτάθλημα. Επίσης, να ξέρεις ότι εγώ έλεγα φούλο ότι θα κερδίσει η Chelsea τη Manchester City. Δυστυχώς δεν είχαμε κάνει βίντεο. Αλλά είχα πει ότι θα κερδίσει η Everton τη Liverpool. Δεν την κέρδισε, αλλά είδε ότι ήταν καλή. Άμα είχαμε Instagram θα είχε βγει να σα το πει. Αλλά δεν πειράζει. Έχω φωνητικό που λέω σε φίλο ότι θα τελειώσει 2-1 το μάτς. Ναι. Ενδιαφέρον. Εδώ μόνο δεν ξέρεις να τους δίνεις σημεία για δεν να πάνε. Δεν με αφήνεις να δώσω και τίποτα. Μου λες όχι ότι λέω χαζομάρες, ξέρω εγώ. Ωραία. Οπότε πάμε δυνατά. Στην πρώτη αγωνιστική μετά την καραντίνα κάναμε 4-8. Εντάξει, ξεκίνησαν πολύ δυνατά στα πρώτα μάτς. Μετά δεν συνέχισε. Γενικά ήταν, πέσαμε όμως σωστά. Προβλέψαμε ότι γενικά τα μάτς ήταν πολύ σκληρά. Πολλά 0-0 ημίχρονο. Γενικά όσοι παίζατε και live και παίρνατε κάποια σημεία από αυτά που δώσαμε, νομίζουμε ότι θα πήγατε ταμείο. Το πρόβλημα είναι ότι, εντάξει, όπως είχαμε πει και τότε, δουλέψαμε περισσότερο με κίνητρο και το τι πιστεύουμε εμείς παρά με φόρμα. Οπότε ήταν και λίγο τελείως στον αέρα το τι δίναμε. Δεν υπήρχε κάτι να ακολουθήσεις. Τέλος πάντων, αφού έχουμε λοιπόν μια εικόνα από την 29η και την 30η αγωνιστική και την 31η πλέον, γιατί έχουν ολοκληρωθεί δύο αγωνιστικές και ό,τι χρωστούσαμε από την 29η, προχωράμε στην 32η και ξεκινάς εσύ, Άγγελε. Άστον Βίλα εναντίον Γουλφς, ένα ντερμπάκι. Από τη μία έχουμε την Άστον Βίλα που πήρε ένα βαθμό χρυσάφι, εγώ θα έλεγα, απέναντι στη Newcastle. Προσπαθεί να σωθεί. Είναι η φάση, ξέρεις, στον υποβασμό που είναι: όχι, εντάξει, σώσω εσύ. Όχι, όχι, εντάξει, θα σωθώ εγώ. Ναι, κανείς δεν θέλει. Είναι εκεί κολλημένοι όλοι στους 27 και πάνε βήμα-βήμα όλοι μαζί, χέρι-χέρι. Οπότε από τη μία έχουμε την Άστον Βίλα και από την άλλη την Γουλφς που είναι σε φάση: OK, εντάξει, έλα να τελειώνουμε με αυτό το πανηγύρι, να ξαναβγούμε Ευρώπη και να πάμε, ξέρω εγώ, να παίξουμε τον Europa League. Η οποία Γουλφς αυτή τη στιγμή και στις στοιχηματικές είναι το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του Europa League. Παίζει κοντά στο 6-6,5. Η Γουλφς παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Παίρνει βαθμούς, παίρνει αποτελέσματα, νικάει συνέχεια. Αναμένουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για το λόγο κιόλας ότι είναι ντέρμπι. Σίγουρα δεν βοηθάει το ότι είναι και κλεισμένο το θυρών. Δηλαδή, άμα αυτό το παιχνίδι παίζονταν με θεατές, η Άστον Βίλα θα είχε ένα τσακ παραπάνω. Παρόλο που είναι. Θα υπήρχε περισσότερη ένταση γενικότερα στον αγωνιστικό χώρο. Παρόλο που είναι υποδιέστερη ομάδα από τη Wolves, σε ένα τέτοιο παιχνίδι πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα σημείο εδώ που είναι πάρα πολύ value, που το έχουμε εξετάσει λίγο αναλυτικά. Είναι το goal-goal. Η Wolves είναι μια ομάδα γενικά που βρίσκει τέρματα, ειδικά εκτός έδρας τα βρίσκει βέβαια λίγο μετά το 60-70 εκεί. Και από την άλλη, Άστον Βίλα, άμα θέλει κάτι από αυτό το match, άμα θέλει έστω το χ και δεν θέλει να περιοριστεί στο 0-0, ξέρω ότι πρέπει να σκοράρει. Η Wolves έχει καταντήσει πολύ κινητική από το που γυρίσαμε την καραντίνα. Μπαίνει στους αγώνες και είναι σε φάση: εγώ δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ μαζί σας. Δηλαδή μπαίνει και δεν ξέρω, το παίζει λίγο τον boss της Premier League. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που πριν δύο χρόνια δεν βρισκόταν καν στην Premier League, έτσι. Αλλά... Σε 1,5 χρόνο πραγματικά είναι στους σχεδόν με το ένα πόδι στους 8. Εντάξει, οι Ολυμπιακοί μην με κράξετε. Θα πω με το ένα πόδι στους 8 του Europa League. Από εκεί πέρα τα παιχνίδια είναι μονά. Γενικά είναι μια ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ καλά τα τελευταία δύο χρόνια και βρίσκεται στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Απλά ο μόνος λόγος, όπως είπε και ο Άγγελος, που δεν θα πάμε σε κάτι σε φάση διπλό και κάτι τέτοιο είναι γιατί Άστον Βίλα μπορεί okay, να μην έχει τη φόρμα
Είναι όμως ένα ντέρμπι, είναι δύο ομάδες οι οποίες μισούνται, είναι δύο ομάδες οι οποίες θα βγουν και θα παίξουν ξύλο μεταξύ τους για αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα μετράει περισσότερο από κάθε άλλο το οποίο θα πάρουν από εδώ και πέρα. Και θέλω να κάνω εδώ μια παρένθεση που θα πω κάτι που είπε ο Μιχάλης πριν το γύρισμα αυτού του βίντεο, ότι εδώ όσοι παίζετε κάρτες, γιατί πλέον η κάρτα είναι της μόδας στο live ειδικά, μπορείτε να παίξετε και κάρτες. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι. Δηλαδή, όσοι αρέσκονται στις κάρτες μπορούν να παίξουν αυτό το σημείο. Το μόνο μου θέμα που σκέφτομαι είναι ότι επειδή δεν θα υπάρχουν οπαδοί, μήπως δεν ξέρω εγώ, δεν φτάσει σε αυτό και το goal goal στο 1.90 είναι πάρα πολύ value. Mm-hmm. Συνεχίζουμε, έχει ένα match κάθε μέρα μέχρι την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε Κυριακή, Κυριακή. Watford Southampton, όπου έχουμε μια Watford η οποία. Ναι, και εγώ κλείνω προς τη Watford, η αλήθεια είναι, η οποία χρειάζεται την νίκη. Είχαμε κάνει το λάθος να θεωρήσουμε ότι η Southampton δεν θα μπει όσο καλή περιμέναμε, όσο καλή εν τέλει μπήκε, συγγνώμη, απέναντι στην Norwich. Εν τέλει της έριξε 3 μέσα στο Carrow Road, δεν κατάλαβε και τίποτα. Βέβαια, με την Arsenal, sorry που σε διακόπτω, ήταν πάρα πολύ κακή. Ναι. Η Norwich όμως πακέταρε, νομίζω. Ναι. Αλλά θα φτάσουμε και σε αυτήν αργότερα. Σε αυτό το match έχουμε κλείσει στο ασοχή, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η Southampton είναι αδιάφοροι, δεν νομίζουμε ότι θα κινδυνεύσει, ειδικά όσο δεν παίρνουν βαθμούς οι τρεις τελευταίες, δηλαδή West Ham, Bournemouth, Villa, Watford. Η Watford το θέλει πάσιθη σε αυτό το παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι στα μέτρα της και πιστεύουμε ότι θα μπει από το πρώτο λεπτό για να το καθαρίσει. Δεν πιστεύουμε ότι θα ανέβει πολύ το παιχνίδι σε goal, δηλαδή under 3,5, under 4,5 είναι πολύ safe, οπότε το συνδυάζεται άσοχη, βάζετε και την κάλυψη του χ, γιατί ο άσος είναι σε υψηλή τιμή, δηλαδή παίζει γύρω στο 2,50 αυτή τη στιγμή. Άσοχη και 4,5 κάνει ένα πολύ ωραίο κόμπο γύρω στο 1,65 με 1,70 και προστατεύει τα γκολ, προστατεύει το χ. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Είναι μια πολύ καλή λύση. Επίσης και για όσους είναι τολμηροί και αυτά, εμείς κλείνουμε και προς τον Άσο. Αυτή είναι προσωπική άποψη βέβαια. Άμα θέλετε να την ακούσετε, καλώς ακολουθείτε. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, βλέπετε πως πάει και αναλόγως πράτεται. Γενικά παίξτε πιο πολύ στο live. Επειδή είναι και λίγα τα μάτς, δεν έχουν πολλά. Δηλαδή την Κυριακή μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα άλλο, με μια Ισπανία, με μια Πολωνία, με ό,τι. Τέλος πάντων, παίζετε και ένα, δύο παιχνίδια και να τα βάλετε μαζί. Δεν ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εντάξει, προχωράμε Δευτέρα. Ναι, Crystal Palace Burnley. Ναι, οκ. Okay. Προχωράμε. Αν ειλικρινά έβαζες κάποιον να σου πει σε 30 δευτερόλεπτα όλες τις ομάδες της Premier League, την Crystal Palace και την Burnley, δεν ξέρω. Σίγουρα, γιατί ξεχάσει. Εγώ μόλις είδα αυτό το match που το συζητάγαμε, είπα και εντάξει, επόμενο. Δηλαδή είναι ένα match πραγματικά που είναι, μου είναι οι πιο αδιάφορες ομάδες της Premier League τελείως. Είναι μαζί 10η και 11η θέση, έχουν ακριβώς τους ίδιους βαθμούς. Τεχνικά κυνηγάνε την Ευρώπη. Ναι. Μην δουλεύουμε. Όχι, άμα. Αλλά από την 7η θέση. Βλέπει κανείς να τερματίζουν εντός Ευρώπης. Δηλαδή, αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Τις βλέπει κανείς να πηγαίνουν Ευρώπη του χρόνου. Οκ, η Crystal Palace έχει ξεπεράσει κάθε expectation, νομίζω, φέτος. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία μπήκε με ξεκάθαρο στόχο ότι δεν θα κινδυνεύσει. Έκανε ακριβώς αυτό. Με το πάτησε 30η αγωνιστική, ήταν ήδη μακριά από τη ζώνη του υποβασμού. Είχε τελειώσει όλο αυτό το θέμα. Η Burnley επίσης δεν χρειάστηκε ποτέ να κινδυνεύσει και πολύ αθόρυβα μάζευε πόντους όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς δεν έχουμε εικόνα του τι θα συμβεί, το έχουμε κυρίως στο no bet. Όχι, δεν είναι no bet. Για μας δεν θα ασχοληθούμε. Πείτε μας εσείς στα σχόλια, τι πιστεύετε, δώστε μας τη δικιά σας πρόβλεψη, μήπως παίξουμε και εμείς κάτι από εσάς, ρε παιδί μου. Ωραία, πέτα σημείο. Θα γίνουμε εμείς μια φορά. Σημείο ξεκάθαρη σε προσωπική πρόβλεψη και τίποτα άλλο. Εγώ λέω ότι η Crystal Palace θα κερδίσει. Εγώ θα πω ακριβές σκορ. Ακριβές σκορ. Ναι. 1-1. 1-1. Ναι. Επίσης και το αντεράκι μπορεί να αξίζει. Δεν ξέρω βέβαια τι απόδοση έχει τώρα. Μπορεί όλα να αυτά ήταν πολύ ενσυκτόδος. Δηλαδή τα έχω σκεφτεί. Τα λέμε έτσι τώρα γιατί δεν ξέρει να πει αυτό το μάτς. Πείτε μας εσείς πραγματικά, εμείς δεν ασχοληθούμε, δεν αξίζει κιόλα. Είναι και το μόνο μάτς τη Δευτέρα. Οπότε εντάξει, είναι και Δευτέρα. Απλά αυτή η Crystal Palace. Ποιο παίζει στοίχημα Δευτέρα. Μετά από τρεις μήνες καραντίνα. Καμένοι παίζουν όλοι. Τρίτη λοιπόν, Brighton Manchester United. Η Brighton γιατί δεν έχει πέσει ακόμα. Ναι, δηλαδή, αν είναι δύο, γιατί είναι τρία χρόνια στην Premier League. Και δεν πρέπει. Από τότε φαίνεται, που ανέβηκε, ήμουνα σε φάση. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν γίνεται η Brighton να βρίσκεται στην Premier League. Και εν τέλει, κάθε χρόνο αποδεικνύει ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 33 βαθμούς. Έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας συν 6 από τη ζώνη, επικίνδυνη ζώνη. Προσωπικά πιστεύω πάλι ότι δεν θα κινδυνεύσει. Δηλαδή, θα βρει να πάρει αυτούς τους λιγοστούς πόντους που απομένουν ώστε να σωθεί. Από την άλλη, η Manchester United ήταν πάρα πολύ καλή. Σε αυτή την αγωνιστική που πέρασε. Κοίτα και καλή και με την Tottenham. Και μπορεί τέλει τον γκολ να το βρει και μέσω πέναλτι. Και okay, να μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι το πέναλτι δεν ήταν, including me. Αλλά ήταν καλύτερη από την Tottenham στον αγωνιστικό χώρο. Κακά τα ψέματα. Βγάζει μια διαφορετική νοοτροπία. Θυμίζει λίγο μια πιο σίγουρη United. Μια United που έχει πλάνο, ξέρει τι θέλει να κάνει.
Και όσο έχουμε τη Manchester City να μην είναι στη θέση του Champions League, η Manchester United ξέρει πολύ καλά ότι είναι τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση. Οπότε εδώ θα στηρίξουμε φυσικά τους φιλοξενούμενους. Πιστεύουμε ότι η United θα το καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά επειδή είναι United, και εδώ θα βάλουμε το Χ. Και έχουμε δει πόσες φορές μας έχει στηρίξει. Χ2 και Under 3,5 είναι βέβαια μια μικρή απόδοση. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα δίνουμε συνέχεια 90 και 2. Είναι στο 1,60, είναι τίμια φυσικά. Απλά για όσους δεν θέλουν να ασχοληθούν με αποτέλεσμα, πιστεύω εγώ ότι θα γίνει ένα σκληρό παιχνίδι. Γενικά η Brighton στην έδρα της φέρνει Under, φέρνει χαμηλά σκορ. Οπότε 2-3 γκολ εδώ πληρώνει πάρα πολύ καλά. Ωραία, θα συμφωνήσω κι εγώ. Και προχωράμε στην Τετάρτη, όπου έχουμε 4 μάτς πλέον. Θα σας ξαναδιακόψω πάλι. Εδώ θέλω να κάνω πάλι μια παρένθεση ότι έχει και Fake Cup μεσοβδομάδα. Οπότε μην βιαστείτε, εμείς κάνουμε το βίντεο για όλη την αγωνιστική. Δείτε λίγο και τι πρόσωπο θα βγάλουν οι ομάδες. Γενικά, παιδιά, δείτε μπάλα. Αξίζει. Δηλαδή, τώρα οι ομάδες όλες διψάνε να ξαναεπιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους. Οι παίκτες θέλουν να δείξουν πράγματα. Ενόψη και του επόμενου γύρου. Ενόψη, α πούμε, χθες είχε full drama. Ναι, ενόψη και φάση στη γραμμή, κόκκινες, πέναλτι, 1000 πράγματα. Και του Champions League και του Europa League. Γενικά έρχονται ωραία ματσάκια. Και λόγω του FA Cup κιόλας και του γεγονότος ότι είναι στιβαγμένο τόσο πολλά παιχνίδια σε πολύ λίγο καιρό, είναι πολύ πιθανό κάποια ομάδα να δείξει λίγο wear and tear, επειδή να δείξει ότι ρίχνει ρυθμούς. Γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουν μπει και σε ρυθμούς αγωνιστικής. Δεν έχουν φτάσει το 100% ακόμα, είναι λογικό. Πάμε λοιπόν όμως Τετάρτη, πάμε στο Arsenal Norwich. Η Arsenal επιτέλους κέρδισε. Στο 2.50 το διπλό. Πανηγυρίζει εδώ πέρα ο Παναγιώτης. Πανηγυρίζει, λες και κέρδισε. Δεν είναι ο Τσοθάντον. Εντάξει, να πει. Κοίταξε, άμα δεν κερδίσει και την Norwich. Ναι, η Norwich πιστεύουμε ότι εντάξει και πλέον σιγά σιγά χαιρετάει. Οπότε εδώ η Arsenal θα καθαρίσει εύκολα. Είπαμε βέβαια πριν το βίντεο για να δώσουμε και μια πάσα στην Norwich ότι δεν θεωρούμε τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες. Ναι, ναι. Π.χ. η West Ham δεν παίζει καθόλου. Η Bournemouth επίση, όσο και να με πληγώνει και ειλικρινά θα βάλω τα κλάματα αυτή τη στιγμή, δεν δείχνει ωραίο πρόσωπο. Δεν δείχνει μια ομάδα η οποία κυνηγάει να σωθεί. Για κανένα λόγο. Η Norwich, ας πούμε, έχει παίξει κάποια μάτσα τα οποία ήταν καλή και δεν εννοώ τον Norwich Southampton σε αυτά. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε. Βάση λογικής, το παιχνίδι είναι άσο ή over 1,5. Βάση Arsenal, το παιχνίδι λογικά είναι διπλό. Τι μου πούτε στο 93 και γεια σας. Μάλλον θα κάνει κανένα τσάπο. Είναι, κάπως έτσι θα είναι από αυτά τα post που λένε ποιες ομάδες σας έχουν πάει κουβά περισσότερο και ξέρεις ότι σε αυτές μέσα σίγουρα είναι η Arsenal πάντα. Αν δεν είναι στην πρώτη θέση, είναι στη δεύτερη. Δηλαδή... Να σου πω κάτι. Εσύ φταίς. Γιατί? Πες μου ότι δεν ξέρεις ότι δεν πρέπει να παίζεις Arsenal. Ναι, είναι. Δηλαδή, ξέρεις, κάνει μπαμ. Θυμάσαι το δημοτικό μας βάζανε, δεν θα ξανααντιγράψω την ναι, Δεν θα ξαναπαίξω Arsenal. Τέλος αυτό. Όχι, άσο και over 1,5 1,85 και θα πληρώσει. Ακούστε μας, θα πληρώσει στάνταρ. Πρέπει και. Ακούστε μας. Είναι και η άμυνα της Arsenal τέτοια που είναι πολύ θέλω να φάει και γκολ. Οπότε το over 1,5 είναι πανεύκολο. Δεν θα βρει δύο να βγει ένα 2-1. Να πάλι ακριβές σκορ εδώ. Πού πιστεύω πάλι σας δίνω ακριβές σκορ. Θα ξεσπάσει κιόλας. 3-0 το βλέπω αυτό το παιχνίδι. Μη σου πω 3-1 εγώ θα δώσω. Εντάξει, πάμε 3 σκορ. Τώρα συνεχίζουμε. Πολύ αισθάνθηκα. Στην Arsenal δεν έχει και νόημα η Arsenal. Bournemouth Newcastle. Καλά, εντάξει. Ειλικρινά η Bournemouth αν δεν κερδίσει αυτό το match τελείωσε. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Σίγουρα πλέον. Είναι ευκαιρία της Bournemouth. Είναι, αλλά το ίδιο πράγμα λέγαμε και με την Crystal Palace. Και εν τέλει τι έγινε, φάγε 3-0 στην έδρα της. Με τη Wolves ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε ιδέα τι έκανε. Απλά βγήκε έβλεπε πορτοκαλί φάνες μπροστά της και σε φάση χαχα, κοίτα παίζουμε πασούλες γύρω τους. Δεν είχε πλάνο, δεν έκανε μπαλιές, δεν έκανε κάθετες, δεν είχε κινήσεις, τίποτα. Η Wolves απλά στεκόταν και την περίμενε και ήταν σε φάση, OK, θα σε κερδίσω μέχρι το τέλος του αγώνα. Θα φας γκολ. Αυτό. Και είναι κρίμα γιατί μέχρι πέρυσι δεν ήταν αυτή η ομάδα. Και φέτος δυστυχώς, λέγαμε στην αρχή που θυμάσαι πόσα μηδέν ο Σένα μας είχε βγάλει, πόσα μας δεν έβαζε γκολ και όλα αυτά. Λέγαμε θα ανακάψει, θα ανακάψει. Εν τέλει πατάμε 32η αγωνιστική, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα τέτοιο. Εδώ για σας έχουμε ένα σημείο που γενικά δεν πολύ συνηθίζουμε να παίζουμε. Είπαμε, γενικά είναι δύο ομάδες χαμηλού επίπεδου προς μέτριου. Θα έλεγα επίσης η Νιούκαστλ δεν είναι κάτι σπουδαίο. Γενικά δυσκολεύεται πολύ στην παραγωγή. Και είναι και σωμένη. Ναι, είναι σωμένη. Πρακτικά, έτσι τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το βαθμολογικό της στάτους αυτή τη στιγμή. Αλλά περνάει από κάτω, λέει ο παραγωγός. Εγώ δεν έχω ιδέα, δεν είμαι. Εγώ είμαι μέσα στο βίντεο. Πιστεύουμε ότι εδώ το πρώτο γκολ θα επιτευχθεί μετά το 28. Είναι αυτές οι αγορές γενικά το πριν το 28 και μετά το 28, για όσους ξέρουν, είναι δύο αγορές που πάντα πληρώνουν καλά. Είναι ανώτερες του διπλασιασμού. Οπότε, πρώτο γκολ μετά το 28 είναι αρκετά value, είναι στο 2-10 αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει αλλάξει μέχρι την Τετάρτη. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να έχει κατρακυλήσει λίγο και αυτά, οι αποδόσεις αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Απλά, γενικά πιστεύουμε ότι είναι ένα παιχνίδι που γενικά θα πάει πολύ κλειστά στο πρώτο
Είναι πολύ μάτς το 0-0. Ναι, αυτό. Ειδικά μετά από καραντίνα. Πάρα πολύ μάτς το 0-0. Βέβαια δεν σε βολεύει το 0-0 γιατί θα βγει το στοίχημα. Ναι, επίσης αλλά εδώ... εν τέλει δεν θα μπει ένα γκολ. Α, εκεί ποντάρει αυτό. Εδώ να προσέξετε όσοι παίξετε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, περισσότερο το γνωρίζετε είναι ότι αν δεν μπει γκολ το χάνουμε αυτό το στοίχημα. Που εντάξει, άμα δεν μπει γκολ τι να πω. Okay. Okay, δεν θα με σοκάρει. Είναι άλλο ένα 0-1 της Bournemouth. Okay. Αλλά τέλος πάντων είναι όντως value το συγκεκριμένο σημείο. Οπότε διαλέγουμε αυτό γιατί στην τελική δεν μπορείς να πας και με σημείο. Ναι, η Bournemouth έχει το κίνητρο, αλλά δεν μας έχει δείξει και κάτι για να πούμε ότι είναι πάει για άσο. Πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Everton Leicester. Πολύ όμορφο παιχνίδι αυτό. Εξαιρετικό. Από την άλλη. Εξαιρετικό. Ένα μάτσο εγώ που θα το βλέπα άνετα και. Στους 16 του Europa League εκεί, αυτές τις δύο ομάδες. Πολύ, πολύ ωραία, ωραία έτσι, με κόσμο έτσι ωραία. Δύο ή έτσι ένας εναλλακτικός τελικός Carabao Cup, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Εναλλακτικός κάτι... τελείως όμως, να μην έχουν φτάσει οι Big Six κάτω, ας πούμε. Everton Leicester, ιδιαίτερο μάτς για τα δικά του, για τους δικούς του λόγους. Κυρίως γιατί η Everton πλέον έχει ένα squad το οποίο okay, έχει ονόματα, πάντα έχει, αλλά πλέον έχει και προπονητή που μπορεί να το υποστηρίξει, που μπορεί να την προωθήσει. Απέναντι στη Liverpool είχε ιδέα του τι έκανε και μπορούσε ήταν να κερδίσει. Πάρα πολύ καλή. Ναι, πάρα αυτό, πολύ καλή. Είχε και τις φάσεις το δοκάρι της. Κλείσαμε το παιχνίδι και αναρωτιόμασταν ποιος αδικήθηκε από αυτό το 0-0. Νομίζω δηλαδή, η Everton. Αυτό. Ξεκάθαρα. Ότι μπορούσε άνετα η Everton να πάρει εκείνο το match. Και είναι ότι το είχαμε πει ότι πιστεύαμε ότι θα βγει και θα τρέχει και θα έχει όρεξη στο παιχνίδι της. Λοιπόν, από την άλλη, η Leicester που δεν ήταν πάρα πολύ καλή με την Brighton. Γενικά, δεν έχει πιάσει αυτό που λέμε το 100%. Να είναι καλά ο Κάσπερ Σμάιχελ. Έφαγε και κατραπακιά με την Watford. Ήταν, έκανε το 1-0 με τον Τζίλουελ στο 90 και στο 93 ξαφνικά 1-1 και ούτε καν τρίποντο. Η Leicester που έχει fake up ενδιάμεσα. Με δηλαδή, Jersey, ναι, Κυριακή. Δύο δύσκολα παιχνίδια για τη Leicester. Σε αυτό το παιχνίδι κινούμαστε στο goal goal. Σαφώς για μας ξεκινάει από το 1-1. Είναι δύο ομάδες γενικά που σκοράρουν. Εντάξει, μην δείτε το 0-0 που είχε. Η Everton γενικά κρατάει το 0 πίσω μετά την καραντίνα. Δηλαδή έχει στρωθεί λίγο αμυντικά από εκεί που έφερε κάτι 2-2, έτρωγε πολύ εύκολα γκολ. Γκολ-γκολ και under 5,5 ή under 4,5. Και τα δύο, και τα δύο ναι, ναι. Μπορείτε να παίξετε το under 5,5 για πιο safe, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να ξεφύγει και πάνω από. Εντάξει, 3-2, δηλαδή. Ναι. Ναι, okay, οπότε και το under 4,5 νομίζω ότι είναι αρκετά safe αν θέλετε να ανεβάσετε λίγο ακόμα την απόδοση. Και αυτό... είναι όντως δύο ομάδες οι οποίες πιστεύω ότι θα βγουν με όρεξη να σκοράρουν αυτή τη φορά. Το μόνο drawback σε όλη αυτή την ιστορία και πάντα θα είναι μέσα στη συζήτηση όταν μιλάμε για goal-goal είναι ότι όταν δεν έχεις οπαδούς, δεν ξέρεις πόσο νοθρές θα βγουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Με την ησυχία που επικρατεί και όλα αυτό, αυτά. Αυτό. Αλλά πάμε με αυτή τη λογική. Και τελειώνουμε την Τετάρτη με το Λονδρέζικο Ντέρμπι, West Ham Chelsea. Ναι, 0-3. Εντάξει. 1-3 για να βγει το goal-goal. West Ham που είναι πάρα πολύ κακή. Πραγματικά από ένα τα μάτια μας να βλέπουμε τη West Ham. Ήταν πολύ αδιαφορικές στο παιχνίδι με τη Wolves. Δεν προσπάθησε καθόλου να παίζει στην έδρα της μετά από τόσο καιρό. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να σώσει την παρτίδα. Θα φανεί. Αλλά όσο όπως ξαναείπαμε δεν είναι καν η άλλη. Εντάξει, έχει πιθανότητες. Εδώ θα στηρίξουμε τη West Ham για ένα και μόνο λόγο. Να βάλει απλά ένα γκολ. Γιατί δεν έχει βάλει κανένα μέσα στην καραντίνα και... καίγεται. Γενικά η Chelsea. Και η Chelsea θα βγει μπροστά, θα κυνηγήσει το μάτς. Εντάξει, δεν φημίζεται για την τέλεια. Παραπέει η αμυνά τη ώρες-ώρες. Οπότε δεν είναι δύσκολο να βγει το goal-goal. Απλά εγώ θα έπαιζα για κάτι άλλο τύπου διπλό και άντε τρεις. Ναι, θα πω κάτι εδώ, μια παρένθεση. Ότι δεν είναι και value το 1,60. Σίγουρα τώρα έχει 1,60. Δηλαδή την Τρίτη ή την Τετάρτη το πρωί μπορεί να έχει 1,50. Εκεί. Μην το παίξετε, εντάξει, δεν αξίζει να χάσουμε γκολ του 1.50. Σας το λέμε από τώρα. Οπότε εκεί μπορείτε να πάτε εναλλακτικά με το 2χ και γκολ-γκολ. Ναι, και αυτό εντάξει, πληρώνει ναι, και αυτό καλά, 1.80 περίπου. Και δεν πιστεύουμε ότι θα κερδίσει West Ham σε γκολ-γκολ μάτς. Εντάξει, και άμα το φοβάστε κάποιοι, πάμε και με το 2χ και γκολ-γκολ είναι πάρα πολύ καλό. Όπως είπε ο Μιχάλης, διπλό και under 3.5, διπλό και under 4.5. Ακόμα διπλό και over 1.5. Απλά θα στηρίξουμε τη West Ham και τον goal-goal με τη λογική ότι εντάξει η Chelsea δεν είναι και η πιο σοβαρή άμυνα και παρόλο που έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις μέσα στον Villa και City, τα φάγε τα goal και στα δύο μάτς. Οπότε γιατί να μην το φάει και με τη West Ham. Και ολοκληρώνουμε με πέμπτη. Ναι. Δύο μάτς. Sheffield United το Tottenham. Derby Europa League αυτή τη στιγμή. Full εντάξει, okay, Tottenham έχει τη δυνατότητα να πάει και για Champions League. Ανάλογα το πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Δυνητικά θα μπορούσε και η Sheffield πριν ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα μετά την καραντίνα. Αλλά νομίζω ότι έχει εμφανιστεί φανερός ξεφουσκωμένη. Ακριβώς όπως ό,τι είχαμε πει ότι θα γίνει. Από τριάρα σε τριάρα πάει. Ακριβώς. Εννοείται ότι θα στηρίξουμε τους φιλοξενούμενους. Νιώθουμε ότι υπάρχει μια ιδέα. Γενικά πατάει σιγά σιγά στα πόδια της η Τότενα. Αυτό. Δεν λέμε ότι είναι η σούπερ ομάδα πάλι ή ότι ξέρω εγώ πάει για να κερδίσει όλα τα υπόλοιπα τα πάτη παιχνίδια ή δεν ξέρω και εγώ τι.
αλλά δεν βλέπουμε καλή Σέφιλντ, βλέπουμε καλύτερη Τότεναμ. Η λογική είναι να πας προς το διπλό. Με κάλυψη πάλι στο Χ. Μας άρεσαν αυτά τα συνδυαστικά που παίζονται παντού τώρα και στον ΟΠΑΠ και στη Στίχημαν, παντού σε όλες τις ιντερνετικές τέλος πάντων. Χ2 και over 1,5, δηλαδή και στο 1-1 το πιάνουμε. Εντάξει, στο 0-1 δεν το πιάνουμε, αλλά πιστεύω ότι το παιχνίδι θα, σίγουρα θα έχει 2 γκολ και πάνω. Είναι το μόνο σκορ που δεν μας βολεύει. Δηλαδή από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πάμε για να κερδίσει η Σέφιλντ 2-1, κάτι τέτοιο. Πολύ, πολύ καλή απόδοση. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,83. Για κάποιους τολμηρούς μπορεί να παίξουν και διπλό. Και στεκόμαστε στο γεγονός ότι η Σέφιλντ δεν πατάει καλά στα πόδια της. Οπότε μπορεί να μπει τότε με δυνατά και να το καθαρίσει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν σε αυτούς οι οποίοι είπαν ξερό διπλό σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι και το είπαμε τη λογική ότι έχει και μια απόδοση του τύπου 2-10-2-15, κάτι τέτοιο. 2-20 αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό έχει, νομίζω είναι αρκετά value. Οκ, okay, όμως σέβομαι το να υπάρχει μια καλή στοχή. Όλοι θέλουμε να είμαστε λίγο πιο προστατευμένοι. Οπότε πάμε στο Χ2 και over 1,5 για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και κλείνουμε. Εντάξει. Θα ήταν derby. Θα ήταν derby. Αυτή τη στιγμή η Liverpool δεν είχε πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Manchester City Liverpool, το παιχνίδι, obviously. Νομίζω το κατάλαβαν όλοι. Είναι οι δύο που μείναν. Εντάξει. Εντάξει. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι να βρει σημείο. Ειδικά όταν είναι Παρασκευή και μιλάς για ένα παιχνίδι που είναι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη. Την επόμενη Πέμπτη, ναι. Εδώ υπάρχουν δύο πλευρές. Κατά λάθος, έχει ενδιάμεσα και FA Cup και η City. Οπότε ναι, είναι και αυτό το θέμα. Εδώ υπάρχουν δύο πλευρές. Είναι μια πλευρά που λέει ότι η Liverpool θα δείξει, θέλει να δείξει να πάρει το πρωτάθλημα, ότι κοίταξε, το κατέκτησα παρόλο που είμαι 25-26 βαθμούς μπροστά. Δεν θυμάμαι καν πόσους είναι. Τυχαίο είναι το νούμερο. Πολλούς βαθμούς. Τέλος πάντων, ναι, να πει ότι κοίταξε, θα το πάρω και μέσα στην έδρα τους, να δέσει το γλυκό. Και είναι και απ' την άλλη η άποψη άλλη που είναι: OK, θα σχαλάσουμε το πάρτι, θα σχαλάσουμε τη γιορτή. Έχουμε να δείξουμε πράγματα. Ίσως να είναι και ένα. Μια πρόβα τζενεράλε για του χρόνου ή όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι και η ευκαιρία της City να κάνει και το bounce back, γιατί κακά τα ψέματα, η ήττα στην Chelsea πρέπει να την πλήγωσε, γιατί, πώς να το πω, δεν πήρε καν η Liverpool το πρωτάθλημα μόνη της, να το θέσω έτσι, το έχασε η City. Δηλαδή, οκ, okay, πόσες ήταν οι πιθανότητες να το πάρει, ελάχιστες. Δεν ήταν πολύ τρελό το η Liverpool να μην το πάρει. Να το πάρει City ενός. Ήταν ελάχιστες πιθανότητες να αρχίσει να κατρακυλάει η Liverpool και ξαφνικά να την πιάσει City. Αλλά και πάλι το ότι έχασες σε ένα match το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα το κέρδιζες, ξέρω εγώ, και θα συνεχίζεις να κυνηγάς το πρωτάθλημα, πρέπει να πονάει. Και η City πρέπει να βγάλει, να κάνει αντεπίθεση. Χαρακτήρα. Οπότε εδώ εμείς είμαστε στο στρατόπεδο που υποστηρίζει τη City. Πλακωνόμασταν λίγο σε αυτό ναι, το θέμα. Γενικά. Ωραία, να πω εδώ την προσωπική μου άποψη. Εγώ προσωπικά δεν το παίζω καν. Θα καθόμουν με δύο μπυρίτσες, μια πίτσα και θα το βλέπω αυτό. Τέλος, τίποτα άλλο. Δεν θα έπαιζα στίγμα σε αυτό το παιχνίδι. Ή θα μπορούσατε καθόλου να παίξετε κάτι σε live πάλι. Ναι, ή σε live. Να το βλέπα λίγο πώς πάει. Το πρώτο δεκάλεπτο, το πρώτο τέταρτο και να βλέπω πώς πάει και ανάλογος να έπρατα. Από εκεί πέρα, αν θέλετε κάποιο σημείο, εμείς σαν ομάδα η Αμπέτ κλείνουμε προς το άσοχη και ο Βερνάμιση, γιατί άσοχη μόνο του δεν παίζεται. Λόγω χαμηλής απόδοσης, αυτό εννοώ. Βλέπω πάρα πολύ το χ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε δεν ξέρω, θα πω ότι είμαι υπέρ. Το over 1,5 εννοείται ότι είναι απλά ένα ωραίο συν. Δεν θα μπουν γκολ. Δεν πιστεύω ότι πάμε για να 0-0 σε αυτό το παιχνίδι. Ειδικά από τη στιγμή που οι ομάδες πρακτικά δεν έχουν κάτι να τους πει. Είναι αδιάφορες. Ναι, είναι αδιάφορες. Θα παίξουν ελεύθερες. Ναι, εξάλλου ελεύθερες, ναι. Η City έχει το FA Cup, έχει το Champions League. Επίσης, ναι, έχει πάρα πολύ καλή άμυνα. Θα λείψει και ο Φερναντίνιο. Αφού έπαιξε, έβαλε μανσέτα να πούμε στο γόνατο του Abraham, λογικό είναι. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε να πούμε. Μάτσε City Liverpool στο άσοχη και over 1,5, κλείνουμε με αυτό. Ναι, σιγά σιγά να κλείσουμε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας, ακολουθήστε μας, αφήστε τα σχόλιά σας. Βλέπουμε ότι γενικά μας γράφετε σχόλια και αυτά με τις προβλέψεις σας, ό,τι παρατηρήσεις έχετε κλπ. Ακολουθήστε μας, κάντε follow στο Instagram, στο καινούργιο Instagram πλέον. Ναι, θα υπάρχει από κάτω ένα banner το οποίο θα δείχνει το link. Γενικά είχαμε κάνει εξαιρετική δουλειά μας στο Instagram και δυστυχώς δεν μας βοήθησε η κατάσταση. Είναι ένα πισωγύρισμα για μας, γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας στο να επανέλθουμε. Και όπως είχαμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, σιγά σιγά αν δούμε ότι κάποιο βίντεο δεν καταφέρνουμε να το κάνουμε. Λόγω της σταστικής τώρα και αυτά. Πολλών πραγμάτων, πολλών παραγόντων. Δεν μας βοηθάει και το πρόγραμμα της Premier League, κατά τα ψέματα. Ίσως ανεβάζουμε κάποιο βίντεο σε live, σε γυρισμένο, δεν ξέρω πώς και τι. Θα το δούμε αυτό στο Instagram. Οπότε αξίζει να μας ακολουθήσετε και εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Like και στο Facebook, obviously, εκεί είναι το ξεκίνημά μας, εκεί ήταν το μεγάλο μας το πάτημα, το πρώτο. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Και λογικά όχι,
κατά 90% εκτός από πρώτη. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη αγωνιστική κανονικά, την επόμενη Παρασκευή με νέο βίντεο. Να είστε καλά, ελπίζουμε να πάμε καλά. Σιγά σιγά τα μάτς, μέρα με τη μέρα. Και βλέπετε και γενικά συγκρίνετε αποδόσεις και παίζετε live. Και γενικά απολαύστε τα, okay, δεν είναι το ίδιο πράγμα χωρίς τους οπαδούς, κακά τα ψέματα. Αλλά υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν δώσει αρκετό θέαμα. Γενικά υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο. Και γενικά όποιες ιντερνετικές παίζουν ακόμα δέχονται στοιχήματα γιατί ποιοι θα υποβιβαστούν, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα βγουν Ευρώπη και αυτά. Εφτάδα, ναι, γίνεται ναι, χαμός σε τέτοια στιγμή. Τολμήστε τα, ίσως το επόμενο παιχνίδι να δούμε πώς θα πάει αυτή η αγωνιστική να γίνει ένα μικρό ένθετο στην αρχή 5 λεπτά γιατί να σας πούμε τις δικές μας προβλέψεις και έχοντας μελετήσει και τις αποδόσεις. Ευχαριστούμε πολύ, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλά τα μία.